Κύριε Χανιώτη, είμαστε εδώ για την υπόθεση που έχει απασχολήσει όλη την Κορινθία. Ένας άνθρωπος που, όσο το γνωρίζουμε, ξέρουμε ότι είναι ένας φιλήσυχος άνθρωπος. Μαθαίνουμε ότι ξαφνικά αφαίρεσε μια ζωή και όχι μόνο απλώς αφαίρεσε μια ζωή, αλλά πέταξε και το πτώμα σε ένα λατομείο. Θέλω να σας ρίξετε λίγο περισσότερο φως σε αυτό το συμβάν. Να τα πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Πώς ακριβώς έγινε το συμβάν? Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ότι έχει ανατεθεί η υπόθεση σε μένα και τον κύριο Γαρούφη. Βεβαίως δεν γνωρίζουμε ακόμα λεπτομέρειες από την σχηματιζόμενη αυτή τη στιγμή δικογραφία. Διότι αυτή τη στιγμή σχηματίζεται ακόμα η δικογραφία. Από συζητήσεις με τον εντελέα μας όμως και από όλα τα στοιχεία που μπορέσαμε να συλλέξουμε, καταλήξαμε στο συμπέρασμα, το οποίο είναι βεβαιότητα, είναι δεδομένο, είναι πραγματικό γεγονός, ότι ο κατηγορούμενος έριξε 2 φορές στον αέρα χωρίς ούτε να σκοπεύει κάποιον, ούτε να βλέπει τον δράστη και να σκοπεύει να τον χτυπήσει. Τώρα, το εάν με τον δεύτερο πυροβολισμό, γιατί ο πρώτος δεν υπήρχε πρώτη, με τον δεύτερο πυροβολισμό, κάποια σκάγια τον βρήκαν, αυτό να το θεωρήσω ότι είναι θέμα τύχης. Πρέπει όμως να σημειώσετε ότι κοντά στο θανόντα βρέθηκε μεγάλο μαχαίρι και για την ακρίβεια χασαπομάχαιρο, το οποίο το έχει η αστυνομία στα χέρια της, η ασφάλεια. Άραγε ανά πάσα στιγμή ήταν έτοιμοι να επιτεθούν και ότι έφτασε σε αυτό το σημείο να βγει με την καραμπίνα έξω, χωρίς, επαναλαμβάνω, να γνωρίζω λεπτομέρειες, διότι ήδη έχει δεχθεί, όχι μόνο πρόσφατα, αλλά και στο παρελθόν, και άλλες φορές επιθέσεις. Αρκεί να σας πω από στοιχεία που μάθαμε, χωρίς να γνωρίζουμε όλη τη δικογραφία, ούτε να ξέρουμε την έτρο δικαστική έκθεση, ότι ο ίδιος, οι συγγενείς του θανόντος, είπαν ότι είχε πάει πρωινές ώρες, μεσημέρι, κατά το πελάτη μου κατά τις 3 η ώρα, είχαν κλέψει 6 κοτόπουλα και ξαναγύρισε με δεύτερο να ξανακλέψει πάλι κοτόπουλα. Δηλαδή δεν του έφταναν αυτά, ξαναήρθε πάλι, είχαν κόψει την περίφραξη κλπ. Το μόνο που μπορώ να σας πω με βεβαιότητα είναι ότι ο πελάτης μου είναι ένας οικογενειάρχης, έχει 2 παιδάκια, ένα 8 ετών και ένα 1 έτους, έχει λευκό ποινικό μητρό, ένας επιχειρηματίας με άψογο ήθος και με κοινωνική προβολή αρκετά μεγάλη, δεν έχει απασχολήσει, και το σημαντικότερο, ζει αυτή τη στιγμή στο ακρότατο σημείο του χωριού Σολωμός και έχει να φροντίσει και άλλους 4 γέροντες, οι οποίοι χωρίς την παρουσία του πραγματικά κινδυνεύουν. Αυτά έχω να σας πω σαν πρώτη άποψη, σαν καταρχήν άποψη, διότι περισσότερες λεπτομέρειες θα δούμε όταν θα σχηματιστεί η δικογραφία πλήρως, θα έρθει και η ιατροδικαστική έκθεση, να δούμε την νεκροψία, νεκροτομή και από εκεί και πέρα να καταλήξουμε σε πιο ασφαλή συμπεράσματα. Μια το βέβαιο είναι όμως ότι ο εντελέας εξαμιλίων ήταν το θύμα. Ναι. Το βέβαιο είναι ότι, και από ό,τι φαίνεται, από ό,τι λένε, ότι ήταν χρήστης ηρωίνης επί πολλά χρόνια, εξαρτημένο άτομο. Αλλά αυτό βέβαια δεν σημαίνει τίποτα. Εκείνο το οποίο είναι βέβαιο είναι ότι ο πελάτης μου δεν σκόπευσε, όχι απλώς για να σκοτώσει, ούτε κοίταξε και τον είδε και σκόπευσε έστω κατά τύχη. Δεν τον είδε καθόλου. Έριξε και τις 2 φορές για εκφοβισμό. Έστω και αν η δεύτερη είχε αυτό το ατυχές αποτέλεσμα που είχε. Ναι. Αυτό το συμβάν έγινε στο σπίτι. Βέβαια, δίπλα στο οικόπεδό του, σε 2 ελιές, δίπλα στο ποτάμι. Άρα είχαμε μία. Ήρθανε κάποιοι άνθρωποι να κλέψουν ένα σπίτι, γιατί η καταγγελία που έγινε στην αστυνομία, από ό,τι είδαμε από ανθρώπους που μιλήσανε στην κάμερα, από συγγενείς του θύματος, ότι είπαν ότι πήγαν να κλέψουν σε ένα σπίτι οι συγγενείς και ότι γύρισε ο ένας από τους 2. Και μέσα εκεί ο άνθρωπος αυτός ήταν οπλισμένος, είχε νόμιμα στην κατοχή του το όπλο. Νομιμότατα είχε στην κατοχή του το όπλο, γιατί είναι κυνηγός με νόμιμη άδεια. Είναι κυνηγετικό όπλο, δεν Βεβαίως, είναι. Βεβαίως κυνηγετικό. Και σημειώστε ότι έριξε πρώτη φορά στον αέρα και παρά τον πυροβολισμό δεν έφυγαν οι δράστες. Παρέμειναν εκεί και μάλιστα, από ό,τι λέει, φάνηκε μέσα στο σκοτάδι να κινούνται και προς το μέρος του, χωρίς αυτός να τους διακρίνει σε ποιο σημείο ακριβώς ήταν, γιατί ήταν σκοτάδι και ήταν πίσω από ελιές. Και πριν από αυτό. Και τώρα στην ηρεμία μας να κάνουμε και κριτική, ναι, στον πανικό σου. Και πριν από αυτό, σημειώστε ότι είχε δεχθεί καταιγισμό από πέτρες, και μάλιστα μεγάλες, με κίνδυνο να τον χτυπήσουν, διότι έχει πάρα πολλές πέτρες εκεί. Και βέβαια δεν ήταν ο Θανόν μόνο και ο φίλος του, όπως λέει, πρέπει να ήταν πολύ περισσότερα άτομα, γιατί οι πέτρες πραγματικά έρχονταν βροχή εναντίον του. Σημειώστε και αυτό, για να δείτε σε ποιον πανικό βρέθηκε και σε τι κατάσταση βρέθηκε τη συγκεκριμένη στιγμή.
Αυτό που απασχόλησε όμως ήταν ότι το γεγονός ότι το πτώμα βρέθηκε σε χώρο εκτός. Ναι. Σε ένα λατομείο εγκατελειμμένο. Ναι, εγκατελειμμένο, αυτός τον μετέφερε, αλλά μην ξεχνάτε και το θέμα του πανικού. Διότι βρέθηκε το παιδί, γιατί ένα παιδί είναι 35 ετών, νέο παιδί, νέος οικογενειάρχης, με μια θαυμάσια σύζυγο και μια πολύ καλή οικογένεια. Βρέθηκε σε πανικό όταν είδε μπροστά του, γιατί δεν τον είχε δει, ότι πράγματι τα σκάγια χτύπησαν έναν άνθρωπο και πέφρα, και μέσα στον πανικό του έκανε αυτό που έκανε, χωρίς βέβαια να έχει πρόθεση ούτε να προσπαθήσει να καλύψει, να σβήσει ίχνη οτιδήποτε. Αλλά δεν αμέσως... το αρνείται και ο ίδιος. Όχι, βέβαια, αμέσως ενημέρωσε την αστυνομία. Α, ο ίδιος ενημέρωσε την αστυνομία. Και ενημέρωσε την αστυνομία και ήρθε η αστυνομία εκεί, τους τα παρέδωσε ούτε να παραδώσουν, δεν είχε σβήσει τίποτα από τα ίχνη. Πράγματα που δείχνουν ότι πραγματικά ούτε πρόθεση είχε να σκοτώσει, ούτε πρόθεση είχε να εξαφανίσει το πτώμα. Με την έννοια να το εξαφανίσω για να ήτανε διώξω τις στιγμές. Έτσι. Και η τελευταία ερώτηση, μας είπατε, ήταν πολλές οι επιθέσεις που έχει δεχτεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Από ό,τι μου έχει πει, μόνο πέρσι και πρόπερσι είχαν μπει στο σπίτι του θείου του από κάτω, είχαν αφαιρέσει ταμεία και μηχανή, πάρα πολλά, τα οποία βρέθηκαν ορισμένα από αυτά πεταμένα στο ποτάμι. Αλλά είχε δεχθεί και στο παρελθόν πάρα πολλές επιθέσεις. Αφαιρούν κότες, μπαίνουν μέσα στο σπίτι γιατί έχουν κοτέτσι εκεί. Δηλαδή συνεχώς είναι θύματα διαρρήξεων και κλοπών. Και είναι, ναι, βέβαια. Άρα... το μαχαίρι που βρέθηκε, αν το δείτε, είναι πραγματικά αυτό που χρησιμοποιούν οι κρεοπόρες.